Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε ως Σύλλογος Διευθυντής Μεσσηνίας. Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ μαζί μας σήμερα. Είναι ιδιαίτερη τιμή μας που έχουμε μαζί μας σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα τον κύριο Λαζάρου. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και ο Άρης και ο Σπύρος. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην ουσία για να αποδικοποιήσουμε το μήνυμα και το αποτύπωμα που αφήνει το Μεσσηνία Φόρουμ την επόμενη ημέρα. Το πρώτο βήμα έγινε, ήταν ένα διήμερο φόρουμ το οποίο πραγματικά στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Υπήρχε μια επισκεψιμότητα γύρω στις 3.900 ανθρώπους, 440 επιχειρήσεις οι οποίες συμμετείχαν σε όλες αυτές τις εργασίες του φόρουμ. Και επιγραμματικά θα θέλαμε να αναφέρουμε πως πήραμε μια έγκυρη πληροφόρηση από εξειδικευμένους και διακεκριμένους ομιλητές. Έγινε μια γνωριμία στην ουσία με όλα τα μεσσηνιακά προϊόντα, εντυπωσιαστήκαμε για την ποιότητα, την ποσότητα όλων αυτών και συστηθήκαμε μεταξύ μας με αυτά. Η φιλοξενία και η εστίαση ήταν ένας στόχος πολύ σημαντικός για μας, ο οποίος επιτεύχθηκε αυτός. Μέσα από 40 ομιλητές και πλέον αναδείξαμε τους σκοπούς και τους στόχους του ΣΕΜ, στοχεύοντας στο μέλλον, ένα μέλλον που θέλουμε και ελπίζουμε ότι η Μεσσηνία θα είναι η κορονίδα στον τουρισμό. Μιλήσαμε για γαστρονομική ταυτότητα, για προσβασιμότητα και θέσεις εργασίες από ανθρώπους με αναπηρία. Έγινε η υιοθέτηση νέων τοπικών προϊόντων στην εστίαση και στη φιλοξενία. Μιλήσαμε για επιμόρφωση, κατάρτιση επιχειρήσεων και των συνεργατών μας, των εργαζομένων, συνέργειες, συνεργασίες με φορείς. Κάρτα εργασίας, φορολογικά, προσωπικά δεδομένα, χρηματοδοτικά εργαλεία και άλλα πολλά τα οποία δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αναλύσουμε γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος όγκος. Μέσα από αυτό που είδαμε, αισθανθήκαμε και θα μπορούσα να πω αφού γκραστήκαμε, είδαμε τη δίψα του κόσμου για τέτοιες διοργανώσεις που κακά τα ψέματα ίσως δεν έχουμε ακόμα τις κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε αυτές τέτοιες εκδηλώσεις με στόχο να υπάρχει μια επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου η οποία είναι πολυπόθητη και αναγκαία στην περιοχή μας. Πάντα έχουμε σύμμαχό μας τον καιρό σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο που είμαστε. Γι' αυτό και θα προσπαθήσουμε να έρθουμε με φορείς και αρμόδιους ώστε να υλοποιήσουμε αν γίνεται αυτό το εγχείρημα για τη δημιουργία ενός μεγάλου εκθεσιακού χώρου εκδηλώσεων, εκθέσεων που θα είναι πόλος έλξης για όλη την Πελοπόννησο και όχι μόνο. Πρωτοβουλίες όπως αυτές του Μεσσηνία Φόρουμ είναι απαραίτητες, αναγκαίες και είμαστε υπερήφανοι ως Σύλλογος Θείας Μεσσηνίας που μπορέσαμε και φέραμε εις πέρας ένα τόσο μεγάλο, δύσκολο εγχείρημα, μια ομάδα νέων ανθρώπων οι οποίοι με αγάπη και διάθεση δουλέψαμε πάνω σε αυτό. Σκοπός ήταν το Μεσσηνία Φόρουμ να γίνει θεσμός, ο οποίος και επιτεύχθη αυτό το πράγμα. Η ομάδα του Μεσσηνία Φόρουμ, έχοντας πλέον μια μεγάλη βάση δεδομένων, εμπειρία και τεχνογνωσία θα έλεγα, συνεχίζει και σχεδιάζει το μέλλον για το δεύτερο Μεσσηνία Φόρουμ. Και στόχος είναι να σηματοδοτούμε την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα για όλα αυτά που έγιναν στο Μεσσηνία Φόρουμ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην επόμενη μέρα, στο μήνυμα και όπως είπαμε παραπάνω, να αποδικοποιήσουμε όλα αυτά τα μηνύματα που δεχτήκαμε. Το σύνθημά μας άλλωστε είναι από τη θεωρία στην πράξη. Τρανό παράδειγμα, το Μεσσηνία Φόρουμ, το οποίο μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, επειδή πραγματικά το πιστέψαμε, πεισμώσαμε και το θέλαμε, μπορέσαμε και το φέραμε εις πέρας. Ξεκινώντας από κάποιες προτάσεις που θέλουμε να προχωρήσουμε πλέον, με εξωστρέφεια πάντα, βλέπουμε και νιώθουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της εστίασης αυτή τη στιγμή και του τουρισμού είναι η έβρεση προσωπικού, οι συνεργάτες μας, ο καθρέφτης των επιχειρήσεών μας. Στόχος μέσα στο 2023-2024 είναι να ξεκινήσει η επιμόρφωση και η κατάρτιση των επιχειρήσεων και εργαζομένων μέσα από πιστοποιημένους φορείς. Ήδη είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο συζητήσεων και σχεδιάζουμε με πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς την υλοποίηση αυτή. Η εποχή του σαρλατανισμού είπαμε ότι πρέπει να περάσει, ανεπιστρεπτεί, αν θέλουμε να προχωρήσουμε και αυτό θα συμβεί μόνο μέσα από μια πιστοποιημένη και επαγγελματική εκπαίδευση. Να γίνουμε δηλαδή επαγγελματίες του είδους. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει και θυσίες για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Επόμενο θα είναι ότι εμπράκτως ανοίγουμε δρόμους χωρίς αγκυλώσεις και περιορισμούς και έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία για την ανακατασκευή
ενός αυτοκινούμενου wagon kitchen με σκοπό ο Σύλλογος Εστίας να γίνει αρρωγός σε δράσεις των Δήμων και όχι μόνο, αλλά σε οποιονδήποτε έχει πρωτοβουλία που αφορά την ανάπτυξη και την προβολή της Μεσσηνίας, αναπτύσσοντας και βρίσκοντας τη γαστρονομική ταυτότητά μας. Θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς, όπου με τη βοήθεια του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού θα μπορεί ο επισκέπτης να αντλήσει οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τη Μεσσηνία και τον πλούτο μας. Με μια ψηφιακή μορφή θα γίνει προσπάθεια ώστε να μπορεί να πάρει την πληροφορία που πρέπει. Θα προσπαθήσουμε να είναι ενεργειακά αυτόνομο, υιοθετώντας καλές πρακτικές. Και από τη θεωρία στην πράξη, μέσα από αυτά που είπαμε στο Μεσσηνία Forum, προχωρήσαμε. Αρχίσουμε και δημιουργούμε κατάλογους Braille, κατάλογοι QR Code. Ξεκινήσαμε τη διασύνδεση με τη βοήθεια του ΣΕΦ τοπικών προϊόντων που βγήκαν εκτός Μεσσηνίας. Αγκινάρες, ζυμαρικά, φυσικό βούτυρο, κρασί, σταφίδα, σίκα, αρτοσκευάσματα. Βγήκαν έξω από τα όρια του νομού μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι άλλος ένας στόχος ο οποίος προχωράει. Και τέλος, σχετικά με την γαστρονομική ταυτότητα της Μεσσηνίας, ορμόμενοι από όλες αυτές τις προτάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Μεσσηνία Forum, έχουμε ξεκινήσει και μας επιβεβαίωσε τη σκέψη μας και την ιδέα μας και εξελίσσουμε την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός καλαθιού. Είναι μια προσπάθεια που έχει γίνει αρκετές φορές. Πιστεύουμε ότι έχουμε οριμάσει, ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε στον επιθυμητό στόχο και το στίχημα θα είναι ότι εφόσον γίνει αυτό, θα πρέπει εμείς σαν εστίαση και φιλοξενία να το υιοθετήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Κάνουμε ένα κάλεσμα σε τοπικούς παραγωγούς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσα από τη σελίδα του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας, προκειμένου να γεμίσουμε αυτό το καλάθι και με βάση κριτήρια όπως επάρκεια, εντοπιότητα, να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να μείνουν. Από την άλλη, παράλληλα, γίνεται ανοιχτό κάλεσμα σε όλους αυτούς που μπορούν, που μπορεί και εμπλέκονται σε ό,τι αφορά το μεσσηνιακό καλάθι, σεβόμενοι όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και λαμβάνοντας όλες τις ανατροφοδοτήσεις. Νομίζω ότι ο πιο ειδικός από εδώ και πέρα είναι ο κ. Λαζάρου, ο οποίος θα μπορέσει να μας βοηθήσει, έχει τη διάθεση και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κ. Λαζάρου σχετικά με το καλάθι αυτό.